Αυτέ οι φωτιές, σε βλαμπία φέρνουν και πολιτικέ φωτιέ, οι οποίε όπω καταλαβαίνω θα κορυφωθούν την Τετάρτη στην προημερησία συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Ήδη όμω η αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει εδώ και μέρε, είτε με τα Μπεργέφ, είτε για την έλλειψη συντονισμού και την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση σε βάρο τη κυβέρνηση. Πριν από λίγο, ο Αλέξη Τσίπρα στο Facebook Ανέφερε χαρακτηριστικά βαριμπόμπι, βόρεια έβια, ηλία, Αρκαδία και ύστερα κερατέα. Και για τρίτη συνεχιζόμενη μέρα σήμερα, τα βίλια. Τραγική σταθμή μια ανεξέλεγκτη πύρινη διαδρομή. Εκατομμύρια πολίτε σε όλη τη χώρα ζουν μέσα στο φόβο για το σήμερα και το αύριο. Αυτή είναι η ασφάλεια που υποσχέθηκε και έκανε σημαία του ο κύριο Μητσοτάκη. Άμεση απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Γιάννη Οικονόμου, ο οποίο είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριο Τσίπρα αναζητά ψήφου στι τάχτε. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριο Οικονόμου απέναντι σε σε εύρο, διάρκεια και ένταση προκλήσει, στι οποίε ήρθε να προστεθεί και η κλιματική κρίση, η κυβέρνηση εξασφαλίζει εμπράκτο τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Με σκληρή δουλειά, επιδιώκοντα τη συνένωση δυνάμεων, αναγνωρίζοντα με γενναιότητα λάθη ή παραλήψει. Αυτά κάνει η κυβέρνηση. Αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρα είναι να αναζητά ψήφου στι τάχτε.